Στέλλα Love Cook. Σήμερα θα φτιάξουμε μια εύκολη, γρήγορη, μα κυρίως πεντανόστιμη κοτόπιτα που αν ακολουθήσετε τα βήματα έτσι όπως σας τα δίνω θα έχετε σίγουρη επιτυχία. Σήμερα θα φτιάξουμε τη πιο ωραία κοτόπιτα που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Είναι τραγανή, αφράτη, ζουμερή, μα κυρίως είναι πεντανόστιμη. 1 κιλό κοτόπουλο κομμένο σε μπουκίτσες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στήθος, μπούτια ή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα ολόκληρο κοτόπουλο. Θα ζητήσουμε λοιπόν από το κρεοπόλι μας να μας το ξεκοκαλίσει και να μας το κόψει σε μικρές μπουκίτσες. 100 ml ελαιόλαδο. Τρία μεγάλα κρεμμύδια κομμένα σε φετάκια. 5 με 6 πιπεριές ανάμεικτες, κομμένες σε μπασδουνάκια. 1 πράσο που θα το κόψουμε πάρα πολύ ψηλό. Θα το πλύνουμε πάρα πολύ καλά, ώστε να μην έχει εσωτερικά χώμα. 500 γραμμάρια μανιτάρια λευκά. Μισό ματσάκι μαϊντανό. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. 1 κουταλάκι του γλυκού μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο. 1 κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη. 0.5 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι για τη γεύση και το άρωμα. Μέσα σε μια μεγάλη και ευρύχωρη κατσαρόλα θα προσθέσουμε το ελαιόλαδο. Θα ανάψουμε την ένταση της θερμοκρασίας στο ισχυρό και θα αφήσουμε το ελαιόλαδο να κάψει. Όταν ζεσταθεί πάρα πολύ καλά το ελαιόλαδο, θα προσθέσω το κοτόπουλο. Η ένταση της θερμοκρασίας παραμένει στο ισχυρό. Θέλω να σοτάρω το κοτόπουλό μου. Δώστε χρόνο ώστε να αποβάλει τους χυμούς του και να γίνει τρυφερό το κοτόπουλό μας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, το κοτόπουλο θα σοταριστεί από τη μια, αλλά θα γίνει ακόμα πιο ζουμερό από την άλλη. Δεν θέλω να ανακατεύετε συνέχεια. Όταν το κοτόπουλό μας μείνει μόνο με το ελαιόλαδο και εξατμιστούν οι χυμοί που έχει αποβάλει, τότε σημαίνει πως είναι έτοιμο. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει εξατμιστεί το περιττό νερό και βγαίνει μόνο ελαιόλαδο. Η ένταση συνεχίζει να είναι στο ισχυρό. Θα το αφήσω μόνο να πάρει λίγο χρωματάκι και θα το αφαιρέσω. Όπως μπορείτε να δείτε, το κοτόπουλό μου είναι τέλειο. Θα πάρω μια τρυπητή κουτάλα, θα το στραγγίσω πάρα πολύ καλά ώστε να φύγουν τα περιττά λάδια και θα το μεταφέρω μέσα στο πιάτο. Στο κάτω μέρος, το βλέπετε αυτό, είναι το πιο γλυκό κομμάτι. Προσθέτω τα μπαχαρικά, το πράσο, αλλά και το κρεμμύδι. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Θα προσθέσω ακριβώς 4 κουταλιές της σούπας νερό. Αυτή είναι η γλύκα από το κοτόπουλο που μας άφησε μέσα στη κατσαρόλα μας. Η ένταση της θερμοκρασίας παραμένει στο ισχυρό. Θα περιμένω να εξατμιστεί το νερό που πρόσθεσα. Τώρα είμαι έτοιμη να προσθέσω τις πιπεριές μου. Όπως και τα μανιτάρια. Σε ανοιχτή κατσαρόλα, χωρίς να την κλείσουμε με καπάκι, η ένταση παραμένει στο ισχυρό. Σε συχνά τακτά διαστήματα θα ανακατεύουμε τα λαχανικά μας.
Αυτή τη στιγμή αρχίζουν να ενώνονται οι γεύσεις και να βγάζουν όλους τους χυμούς τους. Ανάλογα το πόσο δυνατές είναι οι εστίες που έχουμε ή εάν σοτάρουμε σε γκάζι, θα χρειαστούμε από 10 μέχρι 15 λεπτά, όχι περισσότερο. Μετά από 7 λεπτά θα προσθέσω το μαϊντανό και θα προσθέσω και το κοτόπουλο. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα ενσωματωθούν όλες οι γεύσεις από τη μια και από την άλλη το κοτόπουλό μου θα πάρει εσωτερικά και το αλάτι. Όταν η γέμισή μου σταματήσει να έχει στο πάτο, όπως βλέπετε, αυτούς τους χυμούς, τότε σημαίνει ότι είναι έτοιμη. Μετά από 15 λεπτά, όπως μπορείτε να δείτε, η γέμισή μου έχει μείνει μόνο με το ελαιόλαδο. Αυτό σημαίνει πως είναι έτοιμη. Θα τη μεταφέρω αμέσως σε ένα ταψί, ώστε να μπορέσει να κρυώσει. Θα την απλώσω, να πάει παντού και σε συχνά τακτά διαστήματα θα την ανακατεύω, ώστε να μπορέσει να κρυώσει. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ανάμεικτα κίτρινα τυριά. Εγώ χρησιμοποιώ γκούντα, ένταμ και μοτσαρέλα. Όταν κρυώσει η γέμιση, θα προσθέσουμε τα τυριά μέσα στη γέμισή μας. Θα ανακατέψω πάρα πολύ καλά, ώστε να πάνε τα τυριά παντού. Όπως μπορείτε να δείτε, η γέμιση είναι έτοιμη, οπότε αρχίζουμε τη διαδικασία να φτιάξουμε την πίτα μας. Θα χρειαστούμε 400 ml γάλα, 100 ml ελαιόλαδο, 330 ml σόδα υγρή. Μέσα σε ένα μεγάλο και ευρύχωρο μπολ θα προσθέσω 6 αυγά και 1/4 κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι. Εάν θέλω, μπορώ να προσθέσω και λίγο αλάτι κατά βούληση. Θα σπάσω τα αυγά πάρα πολύ καλά. Κατά τη διάρκεια του χτυπήματος θα προσθέσω όλα τα υγρά στοιχεία. Η σάλτσα μου είναι έτοιμη. Θα χρειαστούμε 1 κιλό χωριάτικο φύλλο. Η διαφορά από το κρούστας είναι ότι το χωριάτικο φύλλο είναι πιο χοντρό. Στο μεγάλο ταψί της κουζίνας, από την κάτω μεριά έχω πρόσθεση νερό και από πάνω ένα χαρτί ψησίματος. Από πάνω θα προσθέσω μια μικρή ποσότητα με ελαιόλαδο. Θα προσθέσω 2 φύλλα από κάτω. Το άλλο σταυρωτά, βλέπετε, έτσι, από πάνω. Θα προσθέσω μία κουτάλα, ώστε να πάει παντού, και θα προσθέτω τα φύλλα. Μία από τη μία μεριά, πινέλο και μία από την άλλη πλευρά, έτσι, βλέπετε, μία κουτάλα, τα 6 φύλλα θα τα προσθέσω από την κάτω μεριά και τα 6 φύλλα από την πάνω πλευρά. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τη γέμιση. Θέλω απαλές κινήσεις, ώστε να μην σκίσετε τα φύλλα σας. Προσπαθήστε
να προσθέσετε τη γέμιση παντού το ίδιο. Θα προσθέσω μια κουτάλα, δύο κουτάλες, τρεις κουτάλες από το υγρό μου στο κέντρο. Γυρίστε τα φύλλα προς τα μέσα. Θα προσθέσω εδώ ελαιόλαδο. Το ένα φύλλο θα το προσθέσω από πάνω και θα είναι διπλό. Εκεί. Θα προσθέσω σάλτσα. Προς τα κάτω, προσοχή όμως, όχι κάτω από το χάρτη ψησίματος, κόψτε το τελευταίο φύλλο στη μέση, προσθέστε, αν μπορείτε, φτιάξτε το όμορφα. Πάρτε ένα μαχαίρι και κόψτε μόνο το πάνω φύλλο. Δεν θέλω να φτάσει μέχρι κάτω. Από πάνω θα προσθέσετε τη σάλτσα που περίσσεψε. Θα είναι η πιο αφράτη κοτόπιτα που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Δεν θα το πιστεύετε ειλικρινά όταν τη δοκιμάσετε. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 έως 250 βαθμούς Κελσίου για 45 λεπτά έως 1 ώρα. Εάν ο φούρνος σας είναι αδύναμος, ίσως χρειαστεί και λίγο περισσότερο. 1 ώρα και 1/4, αναλόγως το φούρνο. Σε περίπτωση που πάρει έντονο κόκκινο χρώμα από την πάνω μεριά, θα το σκεπάσετε με ένα χαρτί ψησίματος. Πάντα θα ελέγχετε την πίτα σας. Ψήνουμε στις αντιστάσεις στη μέση του φούρνου. Μετά από 1 ώρα, η πίτα μου είναι έτοιμη. Θα έρθω εδώ, βλέπετε, που έχει το περισσότερο χαρτί ψησίματος. Και θα το αφαιρέσω. Κόψτε ώστε να φύγουν οι υδρατμοί. Εύκολη, γρήγορη, μα κυρίως πεντανόστιμη. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή απόλαυση. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι μου. Να κοινοποιήσετε το βίντεο, μα κυρίως να μου γράψετε τα σχόλιά σας για να έχουμε μια τέλεια επικοινωνία μεταξύ μας. Να είστε καλά, πολλά φιλιά! Μουα!